Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων του One Channel στη νοηματική γλώσσα. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη πραγματοποιήθηκαν οι τελετές καθαγιασμού των υδάτων σε όλη τη χώρα. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας παραβρέθηκε στη δοξολογία που έγινε στο Ρέθυμνο, ενώ ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε τη λειτουργία και τη ρήψη του Τιμίου Σταυρού στα Χανιά. Στο Φανάρι στην Κωνσταντινούπολη γιόρτασαν τα Θεοφάνεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο λιμάνι του Ρεθύμνου παρακολούθησε την τελετή αγιασμού των υδάτων η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Στο ενετικό λιμάνι των Χανίων γιόρτασε τα Θεοφάνεια ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε την δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου και έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας, δεσμευόμενος ότι η κυβέρνηση θα είναι πάντα δίπλα στους πολίτες, τους οποίους μάλιστα προέτρεψε να εμβολιαστούν για την γρήπη και τον κορονοϊό. Θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη καθημερινότητα για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες, με μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα, δημιουργώντας καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, με μια ποιοτική δημόσια παιδεία. Μια καλή υγεία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες, με περισσότερη ασφάλεια σε όλες τις γειτονιές της πατρίδας μας. Ταυτόχρονα θα βρισκόμαστε πάντα σε επιφυλακή και για τα εποχιακά προβλήματα, τις εποχιακές κρίσεις, όπως η έξαρση της γρήπης και του κορονοϊού. Γι' αυτό εμβολιαζόμαστε και προστατευόμαστε. Στην Κωνσταντινούπολη γιόρτασαν τα Θεοφάνεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κάθισαν σε απόσταση ο ένας από τον άλλον για να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία στον Πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Προχωράμε μπροστά με το λαό μας ενωμένο σε ακόμα πιο δυνατή συμπόρευση με το ΚΚΕ για να διαλυθούν τα πυκνά σκοτάδια και να φωτιστούν οι ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, χώρο στατούντος του Μητροπολίτη Πειραιός Σεραφείμ. Ο αγιασμός των υδάτων στο λιμάνι έγινε υπό την παρουσία δύο πλοίων του πολεμικού ναυτικού. 14 βατραχάνθρωποι των ειδικών δυνάμεων βούτυξαν για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό. Εύχομαι τα Άγια Θεοφάνεια να φωτίσουν τις ψυχές όλων των ανθρώπων. Στον απανταχού ελληνισμό χρόνια πολλά και πάνω απ' όλα να φωτίσει τα μυαλά των κυβερνώντων για ένα καλύτερο αύριο για την πατρίδα μας. Στην τελετή καθαγιασμού των υδάτων στον Πειραιά παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Γιάννης Μόραλης ή Υπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου. Θέλω να ευχαριστήσω τη θρησκευτική ηγεσία στο όνομα του Μητροπολίτη μας, να ευχηθώ περαστικά στον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, να ευχαριστήσω τον Υπουργό Ναυτιλίας και Πρόσωπο της Κυβέρνησης, τους εκπροσώπους των κομμάτων και κυρίως τον κόσμο που βρέθηκε εδώ σε μια πραγματικά λαμπρή τελετή. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους πειρώτες. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Τηλιανίδης. Καλημέρα κύριε Δημαρχέ. Με κατάνοιξη γιορτάστηκε ο καθαγιασμός των υδάτων και στη Δεξαμενή. Την τελετή των Θεοφανίων παρακολούθησε για πρώτη φορά ως Δήμαρχος Αθηναίων ο Χάρης Δούκας. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία και δύναμη. Εύχομαι το φως της αγάπης, της αισιοδοξίας να γεμίσει καρδιές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είμαστε όλοι καλά. Νέες φωτιές στον ΣΥΡΙΖΑ άναψε η απόφαση του Στέφανου Κασελάκη να πραγματοποιήσει τριήμερο συνέδριο εργασίας με τους βουλευτές της ΠΕΤΣΕΣ. Η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος διευκρίνησε ότι οι περισσότερες συναντήσεις θα γίνουν στο σπίτι του κυρίου Κασελάκη και οι βουλευτές θα μείνουν σε ξενοδοχείο που έχει κλειστεί από τον πρόεδρο και θα πληρωθεί από τον ίδιο. Οι αντιδράσεις των βουλευτών, ωστόσο, δεν λένε να κοπάσουν. Δεν λέει να κοπάσει η τρικυμία που ξέσπασε στους κόλπους της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την πρωτοβουλία του Στέφανου Κασελάκη να συγκαλέσει τριήμερο εργασίας της κοινοβουλευτικής του ομάδας της ΠΕΤΣΕΣ 19 με 21 Ιανουαρίου. Εν μέσω ισοκομματικού αναβρασμού, στενοί συνεργάτες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν ως ευγενέστατη υπηρεσιακή επιστολή το email που στάλθηκε στους βουλευτές από τη Θεοδόρα Τζάκρη, το οποίο ζητούσε από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να ετοιμάσουν σε μορφή PowerPoint τις παρουσιάσεις τους με συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις. Επικοινώνησα με έναν προς έναν ξεχωριστά τους βουλευτές. Καμία αντίδραση. Θα μείνουν σε ένα ξενοδοχείο. Έχει κλειστεί από τον πρόεδρο αυτό. Ναι, ακριβώς. Και θα πληρωθεί από τον πρόεδρο. Φυσικά. Είναι πρόσκληση δική του και θα πληρωθεί από τον ίδιο. Είναι καθαρά δική του πρωτοβουλία. Ωστόσο, οι ΠΕΤΣΕΣ φαίνεται πως έφεραν φουρτούνες. Και βέβαια θα μπορούσε η συνάντηση εργασίας να γίνει εκτός Αθηνών.
Αν και αυτό θα δυσκόλευε πολύ το έργο των συναδέλφων δημοσιογράφων που παρακολουθούν τις συνεδριάσεις μας. Γιατί όμως τις Πέτσες, γιατί να μην πάμε σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές ή πλημμύρες, Καρδίτσα, Εύρο, Ρόδο, Εύβοια, Βόλο. Η κυρία Κρήτα αναφερόταν στο ύφος ενός email. Όχι, ούτε καν δευτερεύον ζήτημα. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Με πειράζει το καράβι. Δεν νομίζω, απάντησε η Κυριακή Μάλαμα σε ερώτηση για το αν θα παρευρεθεί στο τρίμερο εργασίας στις Πέτσες. Ο Στέφανος Κασελάκης, αποκρούοντας τα εσωκομματικά πυρά, μίλησε για τρίμερο εργασίας όπως συνηθίζεται στο εξωτερικό και συνιστά εξαιρετικά παραγωγική και αποτελεσματική διαδικασία. Είναι μια πρωτοβουλία καινοφανής για τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Με ξένησε η διαδικασία. Σας το λέω ευθέως. Προσπαθούμε να κάνουμε μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά ως κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ως πρώην Πρωθυπουργός, δεν θα μεταβεί στις Πέτσες για το τρίμερο διαβουλεύσεων ως εκ της φύσης της κοινοβουλευτικής του δραστηριότητας. Την πρωτοβουλία Κασελάκη έσπευσε να σχολιάσει καυστικά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Χαίρομαι τον κύριο Κασελάκη που έχει ένα τόσο μεγάλο σπίτι στις Πέτσες που μπορεί να φιλοξενήσει τόσο πολύ κόσμο. Είναι ωραία ιδέα, μου φαίνεται. Αφού άμεσα για μεγάλο σπίτι και τους χωράει όλους. Τους καλεί όλους να περάσουν ωραία τους Πέτσες. Ο Στέφανος Κασελάκης επιστρέφει από την Κωνσταντινούπολη το βράδυ της Κυριακής, ενώ το επόμενο Σαββατοκύριακο, 14 με 15 Ιανουαρίου, θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πολύ. Έντονη είναι η ανησυχία για την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες εξαιτίας της εκτόξευσης του αριθμού των κρούσματων κορονοϊού, γρίπης και υιογενών λοιμόξεων. Μετά από τη σύγχυση που προκλήθηκε από ανακοινώσεις, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν πως στην περίπτωση που βγει θετικό το τεστ, ο μαθητής δεν πρέπει να πάει στο σχολείο για 5 ημέρες, οι οποίες δεν θα προσμετρώνται στις απουσίες του. Αγωνία για την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες εν μέσω έκρηξης κρουσμάτων κορονοϊού, γρίπης και υιογενών λοιμόξεων, με τους επιδημιολόγους να κουρούν τον κόδωνα περαιτέρω διασποράς, εάν δεν τηρηθούν τα βασικά μέτρα προστασίας. Με ανησυχεί, ούτως ή άλλως και εμείς τον πέρασαμε μετά τα Χριστούγεννα κορονοϊό, και εγώ και η γυναίκα μου και ο ένας μου γιος. Υπάρχει διασπορά τώρα, είναι ανησυχητικό. Θα βάλουμε μάσκες και ό,τι γίνει. Οι ειδικοί με ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι οι μαθητές θα πρέπει να πλένουν τακτικά τα χέρια τους, οι αίθουσες να αερίζονται συχνά, να αποφεύγεται ο συνωστισμός μαθητών, να τηρούνται οι αποστάσεις και τα παιδιά όταν βήχουν να χρησιμοποιούν χαρτομάντιλο. Τα παιδιά συστήνεται να μένουν στο σπίτι όταν υπάρχουν συμπτώματα και να επιστρέφουν στο σχολείο 24 ώρες αφότου υποχωρήσει ο πυρετός. Στην περίπτωση που είναι θετικά στο διαγνωστικό τεστ, δεν πηγαίνουν σχολείο. Ρωσταίνουν πολύ συχνά πλέον τα παιδιά. Εντάξει, θα αρχίσουμε να φοράμε μασκούλα, σίγουρα. Άμα δεν μας πούν κάτι από το σχολείο, να βάλουμε μάσκες, ναι. Θα υπάρξουν κρούσματα, λέτε? Θα υπάρξουν αρκετά, ναι. Αν χρειαστεί η μάσκα, δεν υπάρχει άλλη λύση. Κάνε τεστ πάρα πολύ, και για γρήπη και για κορονοϊό. Απλώς χρειάζεται να φοράμε μάσκα, σίγουρα. 5 εργάσιμες ημέρες δεν θα προσμετρώνται στις απουσίες για τους μαθητές που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Μέχρι την Δευτέρα, ναι, θα έχει εκδοθεί συγκεκριμένη εγκύκλωση. Θα προβλέπει μέχρι 5 μέρες έξτρα, αν θέλετε, απουσίες για παιδιά τα οποία αποδεδειγμένα θα έχουν νοσήσει από COVID-19. Η πανδημία πάντως έχει αφήσει βαρύ το αποτύπωμά της στους εφήβους. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στο Βήμα της Κυριακής, επιστημονικές μελέτες κατέγραψαν 2-3 χρόνια πρόωρης γύρασης στον εφηβικό εγκέφαλο, ενώ το 30% των μαθητών 22 χωρών ανέφεραν ότι η πανδημία είχε αρνητική επίδραση στην ψυχική τους υγεία. 3 ώρες καθημερινές τάσεις εργασίας ξεκινά από τη Δευτέρα η ΟΛΜΕ και για όλο τον Ιανουάριο διαμαρτυρόμενοι για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.